Ε, έπρεπε να μεγαλώσω εγώ και παράλληλα να στηρίξω ε, το σπίτι μου, να είμαι δίπλα στη μητέρα μου, στον αδερφό μου τον πιο μικρό και ούτω καθεξής. Πώς νιώθεις έτσι τώρα που θα κινήσεις και εσύ μπαμπάς? Ε, ανυπομονώ, γιατί ε, μπορεί να μην ήταν κάτι που σχεδίαζα ή είχαμε αποφασίσει συνδυτά, είναι κάτι που μας έτυχε. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για εμάς mm -hmm. και για εμένα προσωπικά. Δηλαδή την περίοδο που εγώ γνώριζα τη Δήμητρα στην αρχή μα, ε, είχε ξεκινήσει και ένα πρόβλημα υγεία με τη μητέρα μου. Mm Όταν -hmm. ορκίζεσαι μπροστά στο Θεό και στου ανθρώπου, αλλά κυρίω μπροστά στο Θεό, ότι θα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο και παίρνει του αναλόγου όρκου, δεν είναι τόσο απλό. Mm -hmm. Και ειδικά όταν δεν γνωρίζει πολύ τον άλλον και ειδικά όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια συνθήκη. Στη σχέση σου με τη Δήμητρα, πού θεωρεί ότι. Ποια θεωρεί εσύ ότι είναι τα δικά σου. Ε... Καλά στοιχεία και κακά στοιχεία. Α, μεγάλο βούκο να λέει. Μεγάλο Μένδης. <laughs> <laughs> Γιώργο μου καλώς όρισες στις εγκαταστάσεις της MC Media. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Ε, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεσαι. Ε, τι να πω, Καταρχά ε, η χαρά είναι επίση δική μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που είμαι κοντά σα. Ε, να σα συγχαρώ για τι εγκαταστάσει, αλλά και για όλο αυτό το οποίο κάνετε και να ευχηθώ να έχετε καλή τύχη, καλή, ε, πολλέ αναμεταδόσει και ε, να προβάλλετε πολύ σημαντικά πράγματα, μια και ο κόσμο έχει ανάγκη από ουσιώδη ε, θεματολογία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, με ποια φορμίνησε τώρα εδώ στην Κύπρο. Βρίσκομαι και για την γη της Ελιάς όπου από την προηγούμενη σεζόν συνεχίζουμε τα γύρισματά μας και χρονικά για τους μικρούς ήρωες του Λουκάτου Φουρλά mm -hmm. όπου για 7η χρονιά κολυμπήσαμε για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο γιατί πολύ σωστά έχουν διαλέξει το μήνυμα οι μικροί να λένε ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμάει μόνο τον καρκίνο Ας πούμε ότι αυτό είναι το μότο, αλλά αυτή είναι και η όλη ουσία της προσπάθειας. Εδώ και 7 χρόνια που ξεκινήσαμε πριν 7 χρόνια να, να κολυμπάμε για αυτόν τον σκοπό, θέλαμε να είμαστε δίπλα τους με όποιο τρόπο μπορούμε. Είναι πολλές, πολύ μεγάλες οι ανάγκες για μια οικογένεια που αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Ε, και όλη η οικογένεια. <coughs> Όσοι γνωρίζουν, ε, αντιλαμβάνονται τις ανάγκες, τις οικονομικές... Το ότι ε, κάθε τόσο είναι απρόβλεπτη κατάσταση mm -hmm. και εύχομαι να είναι πάντα απρόβλεπτη για καλό, αλλά δυστυχώ κάποιες φορές τα πράγματα δυσκολεύουν. Και αν μπορώ να πω και κάτι πάνω σε αυτό ακόμα, είναι το να αισθάνονται την παρουσία κάποιων ανθρώπων δίπλα τους, γιατί κάποιοι άνθρωποι πέρα από τα παιδιά δεν έχουν ε, στο πλευρό τους ανθρώπους. Mm -hmm. Και λόγω τη ιδιότητα σου και λόγω τη ε, δράση σου με τα φιλανθρωπικά, φαντάζομαι έρχονται κοντά σου ιστορίε πολλών και ανθρώπων και παιδιών. Ε, Έτσι είναι. Είναι κάτι το οποίο ε, αυτό το πράγμα σε. πώ να το πω. Μπορείς να το αντιμετώπισεις ή κατευθείαν το πρόβλημα ε, το κάνεις δικό σου. Εντάξει, δεν είναι ενό είδου το πρόβλημα. Δυστυχώ τα παιδιά που αντιμετωπίζουν θέματα υγεία μπορεί να είναι πασιφίσιου και πασιφίσιου και ανάγκε. Mm -hmm. Νομίζω ότι είναι στην. Όχι, είμαι βέβαιο, δεν νομίζω. Είμαι βέβαιο ότι είναι καθαρά στην προσωπική συνείδηση του καθενό το πόσο θέλει να κάνει το πρόβλημα του άλλου δικό του. Και πίστεψαμε ότι έστω και λίγο να το κάνει δικό του είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για τον άλλον. Γιατί ε, η έκπληξη της βοήθειας από εκεί που δεν το περιμένεις, ακόμα και αν είναι μικρή, μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και για τον ίδιο που το αντιμετωπίζει και για την οικογένεια που χρειάζεται στήριξη. Από πού θεωρείς ότι προ, τι, η ανάγκη σου στο να, να βοηθάς κόσμο? Σίγουρα βλέπω την, ε, την όποια έτσι, ε, κίνηση αποφασίζω να κάνω ε, ε, συν ε, ότι προσθέτει ε, στην όποια δύσκολη κατάσταση αντιμετωπίζει κάποιος. Ε, βέβαια τα, τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με θέματα υγείας ε, είναι λεπτά. Θέλει την όποια βοήθεια αποφασίζει κάποιος άνθρωπος ή εγώ ας πούμε θέλω κάποια στιγμή να βοηθήσω να την δίνουμε με πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή mm -hmm. και διακριτικότητα. Ε, και ίσως να πω ότι επειδή στο παρελθόν σε μικρότερη ηλικία που και εγώ Δυσκολεύτηκα σε διάφορες έτσι, φάσεις, είτε από θέματα υγείας συγγενών ή... Ε, Εντάξει, γενικά δεν δυσκολεύαμε στη ζωή, αλλά στην ηλικία της εφηβείας ή της προεφηβείας, όταν βρίσκεται ένα παιδί, δεν έχει και την ε, γνώση, την εμπειρία ή τη δύναμη να τα αντιμετωπίσει τα πράγματα, όπως όταν είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Mm -hmm. Ε, ίσως επειδή θυμάμαι όταν Τη στιγμή που εγώ δέχτηκα βοήθεια Από κάποιους φίλους ή συγγενείς ε, Το πόσο σημαντικό ήταν για μένα Ναι Είναι αυτό που λέμε για τη διαμόρφωση Του χαρακτήρα σε εκείνες ηλικίε. Ε, ε, τι ήταν αυτό που αντιμετωπίσεις Ήταν θέμα, υγι... ε, θέμα υγείας δικό σου Ή μια δυσκολία στη ζωή Ρε παιδί μου κάτι άλλο ε, Για παράδειγμα Την περίοδο που όταν έχασα τον πατέρα μου και ήμουν μικρό, είναι ε, 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 σε μια καινούργια ζωή χωρί την παρουσία του ε, ενό το, εκ των δύο γονέων που απαρτίζουν μια οικογένεια. Και κάπω ξαφνικά, οπότε ε, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η στήριξη κάποιων ανθρώπων που είχα φίλων και φίλων στι μεγαλύτερε ηλικίε που στην πορεία πέρα από εκείνη τη στιγμή, στην πορεία με το παράδειγμα του, μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη δική του οικογένεια ή το να ξέρει να υπάρχουν εκεί για σένα, mm -hmm. ε, με μπόλια, σαν θα έλεγα, στο να mm -hmm. θέλω mm -hmm. και εγώ να κάνω το ίδιο. Πώς είμαστε τα παιδικά σου χρόνια, Κοίτα, ε, στην ηλικία την οποία βρίσκομαι πλέον, Λέει, ε, δεν α... τα θυμάμαι. <laughs> δεν ξεχνάω. <laughs> <Όχι, όχι. laughs> Θέλω να πω ότι είμαι 40 και σε αυτή τη γενιά, περίπου, οπότε σε αυτή τη γενιά των 40 όσοι βρίσκονται, είναι βέβαιο ότι θυμούνται τα χρόνια λίγο διαφορετικά από άποψη social media κόσμου και ε, όσοι είναι και στην επαρχία, ακόμα διατηρείται θα έλεγα, αλλά ειδικά τότε, αυτή την ελευθερία που προσφέρει η επαρχία. Ναι. Θεωρώ ευλογία το ότι μεγάλωσα σε νησί, ότι μεγάλωσα σε σκιάθο ε, και από άποψη ομορφιάς του τόπου αλλά και σίγουρα αυτή την ανεμελιά την οποία απλόχερα χάριζε στα παιδιά mm -hmm. το να μπορούν να, να γνωρίζουν τη θάλασσα, να γνωρίζουν ε, την ασφάλεια της επαρχίας σε σχέση με μια πόλη. Άρα έχεις εύκολα παιδικά χρόνια. Πριν τα δέκα σχετικά ήταν καλά, πριν τα 10. Ήταν, α, ναι, πριν τα 10 θε, θυμάμαι τις παρέες μου, θυμάμαι ε, ότι ε, δεν είχαμε παραπάνω έννοιες που οι νέοι σήμερα έχουν όπως mm -hmm. έχουν να κάνουν με τα κινητά και όλο αυτό το κόσμο τον διαδικτυακό που πολλές φορές πλέον παίρνουν τα παιδιά από το παιχνίδι. Mm -hmm. Ε, Εμεί δεν είχαμε τέτοια. Το μόνο που μα ένιωσε είναι να κάνουμε την υποχρέωσή μα που ήταν το σχολείο mm -hmm. και μετά mm -hmm. να, να ανταμώσουμε και να πάμε να παίξουμε, να, κάνουμε, να εξερευνήσουμε τη σκιάθο. Να, να, Μετά okay. τα 10 ήταν η απώλεια του μπαμπά σου που είχε πει. Ναι, ήταν. Ε, ήμουν περίπου 14. Ναι. Και το βίωσε δύσκολα, Εντάξει, δεν ήταν και εύκολο γιατί ήταν σε ένα νοσοκομείο περίπου για τρει μήνε, όπου ε, είχε μπει για κάτι πολύ απλό. Τελικά δεν ήταν απλό. Mm -hmm. Και σε αυτή την ηλικία, επειδή νοσηλεύτηκε στο, πανεπι... Συγγνώμη, στο... στο Ρίο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έπρεπε από τη κάτω να ταξιδεύω εκεί. Mm -hmm. Ένα παιδί 14χρονων τότε το να πηγαίνει εκεί από μόνο του ήταν κάτι. Ε, εγώ έπρεπε να διαμένω κιόλα εκεί και να είμαι στο πλάι του. Ε, Θυμάμαι, δεν ήταν ωραία, δεν ήταν εύκολα ε, και δεν ήμουν και σε θέση να γνωρίζω περισσότερο το τι μπορώ να κάνω γιατί να βρίσκεσαι δίπλα σε έναν δικό σου άνθρωπο, σε όποια ηλικία και να είναι ε, θες να τον βοηθήσεις. Εγώ δεν ήξερα τι μπορώ να κάνω. Μέχρι ένα σημείο. Είναι κάτι το οποίο σε, σε απασχολούσε, σε άχον, όχι σε άχον, είναι λάθος. Ε, ω παιδί αμφέβαλε για τον εαυτό σου ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο που στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε, αλλά οι σκέψει θέλω να πω που είχε εκείνη την περίοδο. Τότε δεν μπορούσα να καταλάβω. Μετά κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό όσο μεγάλωνα δηλαδή και το σκεφτόμουν και σκεφτόμουν αυτές τις στιγμές ότι ήταν σημαντικό που ήμουν εκεί. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα όταν ένα πρόβλημα υγεία φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν κάτι, σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν και συγγενεί και ο επέκταση και ένα νέο. Mm -hmm. ε, ναι. Ε, άρα αισθάνομαι καλά το ότι ήμουν εκεί και ό,τι μπορούσα τότε να κάνω το, το έκανα. Ήταν ε, έτσι να γίνει, οπότε. Ναι. Κατά την ενηλικίωση. Ε, στα, στα 18. Τι, τι κάνεις, τι αποφασίζεις ότι θα κάνεις ο... ο χρόνος μετά σίγουρα μετά τα 15 που έγινε μετά την απώλεια του πατέρα και την αλλαγή αυτή κυλούσε διαφορετικά mm -hmm. κυλούσε πολύ πιο υπεύθυνα έπρεπε να μεγαλώσω εγώ και παράλληλα να στηρίξω κατά την δική μου κριτική τότε και στάση το σπίτι μου να είμαι δίπλα στη μητέρα μου στον αδερφό μου τον πιο μικρό και ούτω καθεξής Mm -hmm. ε, δούλευα αρκετά. Γενικά, Τι ε, έκανε, ε, Έκανα πάρα πολλά επαγγέλματα. Δεν ήταν ένα. Ε, λόγω τη εποχικότητα ή σκιάθο, ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Ένα βασικό με επάγγελμα ήταν η θάλασσα, τα θάλασσα σπορ. Mm -hmm. Ήμουν βοηθό στην αρχή και μετά στο μέλλον που μπόρεσα και ήμουν σε θέση να πάρω τα ανάλογα διπλώματα, ε, έγινα και προχώρητα στη δεν έφτανε, δεν ήταν ποτέ αρκετό, οπότε έπρεπε να κάνω δύο δουλειά στο καλοκαίρι έω και τρεις και το χειμώνα δύο στάνταρ. Ήταν το στάνταρ το δύο. Ναι. Το θέμα ήταν θα κάνουμε τρίτη. Λίγο ε, έω πολύ. Δηλαδή ήταν και η ανάγκη τότε, αλλά ε, είχα μέσα και από αυτόν τον τρόπο έτσι και ε, μία μορφή εργασιοθεραπεία. το ότι είχε και δημιουργική πλευρά το να δημιουργήσει έτσι εισόδημα και να μπορείς να είσαι σε θέση mm -hmm. να έχεις μια ανεξαρτησία την οποία κατάλαβα πολύ νωρίς σημαίνει να έχεις, να, να, να είναι ε, τη σημασία της ανεξαρτησίας εννοώ και το να μπορείς να είσαι σε θέση να βοηθήσεις από τους δικούς τους ανθρώπους μέχρι το να προγραμματίσεις τα επόμενα σου βήματα ε, κάτι το οποίο <coughs> πρέπει να πω εδώ πέρα τώρα που το, που το σκέφτομαι και το θυμάμαι και δεν, είναι, δεν νομίζω να το έχω ξαναπεί. Ε, πέρα από κάποιους φίλους που συζητήσαμε δημόσια, ε, εκεί μπερδεύτηκα κιόλα. Δηλαδή δούλευα πάρα πολύ και μου έγινε τρόπο ζωής Με αποτέλεσμα να, να χάσω. Πότε και... το συνειδητοποίησε ότι μπερδευτήκε όμω, Ότι δεν θα έπρεπε. Μπερδεύτηκα γιατί ε, είναι αυτό που έκανα. Δεν είναι ότι το έκανα συνειδητά, ήταν η ανάγκη, αλλά στην πορεία Όχι, όταν, να πω πότε... όταν γίνεται τρόπο ζωής στην πορεία, μετά από πολλά χρόνια, μετά τα 27-28, κατάλαβα ότι. Δεν είναι μόνο δουλειά. Ναι. Δηλαδή, όταν δουλεύει και είσαι παραγωγικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω όμω ότι ο άνθρωπο πρέπει να ζει επίση, και δεν εννοώ απαραίτητα να είναι στην καλοπέραση και στα mm -hmm. καλύτερα. Το να, το να ζει του ανθρώπου που τον πλαισιώνουν, είτε έχει να κάνει με τη φιλία, είτε με την οικογένειά σου, μια σχέση ενδεχομένω. Mm -hmm. ε, σίγουρα οι ανάγκε καμιά φορά δεν μα αφήνουν. Αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλη σημασία στο να ζήσει με του ανθρώπου σου, πιστεύω ότι επιβάλλεται ο κάθε άνθρωπο να βρίσκει χρόνο για αυτού. Ναι. Θεωρεί ότι η εργασιομάνια σου σου στήχησε, ρε παιδί μου, στην προσωπική σου ζωή. Ναι, είναι δεδομένο. Ναι. Έτσι, <laughs> δεν, το, <laughs> δεν, το, θεωρώ. Τι είναι λεμενό; <laughs> Το οποίο τώρα. δεν το κατάλαβα <laughs> τότε. Ναι, το κατάλαβα μετέπειτα. Αλλά φρόντισα να το αλλάξω και να. Για παράδειγμα, από τα Περίπου τώρα, σου λέω: 30 μου, αποφάσισα την Κυριακή να την αφιερώνω στην οικογένεια. Ναι. Είτε ήταν η μητέρα μου και όποιο συγγέννη κοντινό, είτε η όποια οικογένεια δημιουργεί ο άνθρωπο. Όπω για παράδειγμα τώρα που με τη Δήμητρα α πούμε, κάνουμε το δικό μα σπίτι. Ναι. Ε, έστω και μία μέρα μπορεί να ακούγεται λίγο ή μπορεί να ακούγεται ε, μία ολόκληρη μέρα. Για, για μένα, α ξεκινάμε, ας, εγώ ξεκινάω από την Κυριακή τουλάχιστον να προσπαθώ να την αφιερώνω όλη εκεί και αν μπορούμε και λίγο περισσότερο τις άλλες μέρες, ακόμα, ακόμα καλύτερα. Πώς νιώθεις έτσι τώρα που θα κινείς και εσύ μπαμπάς. Έχεις παιδιά. Όχι, πώς να νιώθω να και εγώ. Σαν και εσένα, με λίγο πιο προχωρημένη διαδικασία, θα έλεγα, <laughs> αν και εσύ θέλει να κάνεις παιδιά, βέβαια, δεν ξέρω. Είναι. Είναι ωραία, είναι, είναι ωραίο συνέστημα. Είναι ωραίο συνέστημα όταν Περιμένεις ε, τον ερχομό ανθρώπου που σίγουρα έχει στοιχεία δικά σου. Ε, πολύ μεγάλη ευθύνη παράλληλα, ταυτόχρονα αυτό. Ε, ανυπομονώ, γιατί ε, μπορεί να μην ήταν κάτι που σχεδίαζα ή είχαμε αποφασίσει συνειδητά, είναι κάτι που μας έτυχε. Ε, αλλά απ' την άλλη δεν αναιρεί τον ερχομό ενός ανθρώπου στη ζωή μας που θα έχει μάλλον και δικά μου στοιχεία και της Δήμητρας και ίσως και άλλων ε, ανθρώπων της οικογένειας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ε, καλούμαστε να ε, φωδιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο ε, με ό,τι απαιτείται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη ζωή του και να τον βοηθήσουμε όσο μπορεί, ε, όσο μπορούμε να καταλάβει ε, το τι γίνεται γύρω μας σε αυτή τη δύσκολη την κοινωνία την οποία ζούμε γιατί είναι, είναι πολύ αλλιώ τα πράγματα σε σχέση με το τότε που μεγαλώσαμε εμεί. Ναι. Ε, Πώ σου ανακοίνωσε η Δημήτρα ότι, περιμένετε το πρώτο σα παιδάκι, Εντάξει, και αυτή τη ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ήμασταν στην αρχή τη σχέση μα και είμαστε. Δηλαδή, είμαστε ένα μισό χρόνο μαζί, ένα χρόνο και κάτι γνωριμία που καταλαβαίνε, καταλαβαίνει και εσύ και όλοι που μα παρακολουθούν ότι δεν γνωρίζει έναν άνθρωπο ένα μήνα και κάνει βήματα μεγάλα. Πα σιγά σιγά και τα ναι. αυτά, Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Ένα γεγονό το οποίο ε, μα ανάγκασε να συνειδητοποιήσουμε ακριβώ το τι συμβαίνει. Και νομίζω ότι ε, αντιμετωπίζεις αλλιώς τον άνθρωπό σου όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή? Κοίτα, όταν, όταν είσαι σε μια σχέση είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Mm -hmm. Δύσκολα μεν, δεν είναι εύκολο στι σχέσεις, αλλά ε, έχει την επιλογή του να το ξαναδεί. Ναι. Και δεν αφήνω κάποια μορφή για σχέσεις σχέση μου με τη Δήμητρα, αλλά μιλάω γενικότερα για τις σχέσεις. Ναι, ναι. ή ακόμα και όταν είσαι καλά, ε, με την ε, έλευση ενό. Ε, παιδιού, ακόμα και από τις πρώτες μέρες της δημιουργία και της εγκυμοσύνης, ε, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι απλά μια σχέση που γνώρισες ένα χρόνο, τρία χρόνια, δύο χρόνια και ούτω ένα μήνα. Είναι ο άνθρωπος, στη δική μου περίπτωση, η μητέρα του παιδιού, μας, ε, και η σύζυγός μου που καλούμαστε όχι μόνο για το παιδί, γενικότερα να τα... Να συμπορευτούμε και εκεί είναι και η συζυγία, δηλαδή στον ίδιο ζυγό που αφήνει να ενοηθεί ετοιμολογικά η λέξη. Ω μελλοντικό πατέρα, ωραία. <laughs> <τώρα, laughs> ε, ε, Έχει έναν άγχο στο σε τι κόσμο θα μεγαλώσει το παιδί σου. Με την έννοια των δυσκολίων. Καλά, καταλαβαίνω. Μ, περίπου, όχι έτσι. Θα σου απαντήσω μόλι ολοκληρώσει. Σου... Ναι, αυτό θα σε ρωτήσω. Τι είναι τα πράγματα <κυκ> και τα οποία ε, τα σκέφτεσαι, σε απασχολούν ε, στην κοινωνία κτλ., Κοίταξε να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Γιατί το έχω στο μυαλό μου, έτσι, από την αρχή, λίγο. Ίσως θα βοηθήσει και εσένα και όποιον μα παρακολουθεί να καταλάβει λίγο ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για εμά mm -hmm. και για εμένα προσωπικά. Δηλαδή, την περίοδο που εγώ γνώριζα την Δήμητρα στην αρχή μας ε, είχε ξεκινήσει και ένα πρόβλημα υγείας τη μητέρα μου, έτσι. Mm -hmm. Οπότε, από το Γενάρη του 23 που ξεκίνησε να νοσηλεύει τη μητέρα μου, εγώ ήμουν συνέχεια πέρα δόθη στα νοσοκομεία. Και από τον Μάρτιο και μετά, πέρα δόθη στα νοσοκομεία και πέρα δόθη στην Κύπρο. Mm -hmm. Και με έναν άνθρωπο ο οποίος πότε μπορούσε να ακολουθήσει, πότε έμπαινε πίσω και που γνώριζα παράλληλα. Έπειτα το καλοκαίρι, που σοβαρέσταν τα πράγματα με την υγεία τη μητέρα μου, και έπρεπε να είμαι περίπου τρει μήνε, πάνω κάτω τώρα σου λέω, σχεδόν κάθε βράδυ στο νοσοκομείο, όλη μέρα, αλλά και το βράδυ. Έπρεπε να πηγαίνω, έρχομαι. Άρα, αντιλαμβανόμαστε σε τι συνθήκη γνωριστήκαμε με τη Δήμητρα όσον αφορά το κομμάτι τη σχέση mm -hmm. μα και τη δυσκολία όλο αυτού του πράγματο. Και όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε, πέρα από την έλευση του παιδιού που είναι από μόνο του ένα ε, ένα αρκετό λόγο για να παντρευτεί, όχι απαραίτητα όπω ο μοναδικό. Mm -hmm. Υπάρχουν και ζευγάρια που δεν παντρεύονται εξαιτία του παιδιού. Ε, Εμεί θέλαμε να προλάβουμε εν ζωή τη μητέρα μου και να προλάβει το μυστήριο, γι' αυτό και το επισπεύσαμε. Από εκεί και πέρα όμω δεν πάβει στο μυαλό και των δύο, γιατί έχουμε ίδια πιστεύω σε αυτό. Όταν δεσμεύεσαι με τα δεσμά του γάμου με έναν άνθρωπο, να να πρέπει να το τηρήσεις και να το, να το υποστηρίξεις και να, να το τιμησεις mm -hmm. Δηλαδή, όταν ορκίζεις μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους, αλλά κυρίως μπροστά στο Θεό ότι θα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο και παίρνει τους αναλόγους όρκους, δεν είναι τόσο απλό. Mm -hmm. Και ειδικά όταν δεν γνωρίζεις πολύ τον άλλον και ειδικά όταν βρίσκει σε μια τέτοια Ναι. Mm -hmm. ε, ταυτόχρονα να πρέπει επίσης να σκεφτείς ότι αυτό το παιδάκι το οποίο θα έρθει σε λίγους μήνες που τώρα είναι είμαστε στα, στην τελική ευθεία αλλά τότε δεν ήμασταν, ήμασταν στην αρχή, να πρέπει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που προείπα να έρθει σε έναν κόσμο που βάλετε καθημερινά ε, η κάθε αξία μας ή ο κάθε τομέας, έτσι. Ναι. Ε, απ' την άλλη, δεν τυχαίνουν εντελώ τα παιδιά. Σίγουρα μπορεί να μην το έχει προγραμματίσει, αλλά είσαι κάπως ε, του, κατά κάποιο τρόπο το έχει επιλέξει αυτό το μικρό ποσοστό να συμβεί. Ναι. Σωστά. σωστά, σωστά. Ωραία. Ε, όταν λοιπόν αυτό συμβαίνει, τουλάχιστον εγώ γιατί. Δεν θέλω να μιλάω για τη Δημήτρα ε, και το πώ σκέφτεται. ίσως κάποια στιγμή να κάνετε ένα podcast μαζί, δεν ξέρω. Αλλά... Ε, αν είναι μαζί σου στην Κύπρο. Με... <laughs> μεγάλη <laughs> ενδιαφέρον <νεύτερη, νεύτερη>, με <laughs> Τώρα δεν μπορεί, αλλά πιο μετά, ναι. ε, Είμαι βεβαίω ότι. Ε, αντιλαμβάνομαι και τις δυσκολίες που έχει η κοινωνία μας αλλά απ' την άλλη ότι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να συνεχίσουμε να το πω έτσι συνεχικά ναι. και σε όποια δύσκολη κοινωνία και αν υπήρξαν έτσι και μέσα από την ιστορία μας οι άνθρωποι έκαναν παιδιά γιατί πρέπει να συνεχίσουμε οπότε ε, αφήνεσαι στο Θεό αφήνεσαι στις προσευχές σου και παράλληλα Ό,τι απαιτείται από, σένα, από μένα ας πούμε, και την οικογένειά μου να κάνουμε, για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί και για του εαυτού μα, αλλά και για το παιδί που έρχεται και να το εξοπλίσουμε αναλόγω. Mm -hmm. Και με τι αξίε και με ε, τα όποια εφόδια εμεί κρίνουμε, μέχρι ένα σημείο. Γιατί πρέπει το, το παιδί να το αφήσει να. Δεν είναι απαραίτητο να του πει αυτό που θα κάνει, και να, να το αφήσει να έχει το δικαίωμα να κάνει και το δικό του πράγμα στην πορεία. Σύμαστε καλά. Σε αυτή την κοινωνία που είμαστε τώρα. Ναι. Mm -hmm. Ε, δεν θα έμπαινα σε αυτόν το κομμάτι, αλλά αναφερθήκες, οπότε θα σε ρωτήσω και αν θες μη μου απαντήσεις. Για πάμε και βλέπουμε. Ε, Παντρεύτηκες με τη Τίμητρα και την επόμενη μέρα αν από τη ζωή η μαμά σου. Πώς ήταν αυτό το ψυχολογικό σκαμπανεύασμα και πώ σήμερα αντιμετωπίζει, αντιμετωπίζεται ή απλά ε, 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 απαλύνει ο πόνος. Πώς το βιώνεις εσύ. Εντάξει, είναι πρόσφατο. Δεν ε, θέλω να πω πολλά πράγματα γι' αυτό. Απλά ε, ήταν ένα οξύμορο εντελώ συνέστημα. Δηλαδή, η μία να υπάρχει ένα ε, γάμο και μία εγκυμοσύνη και mm -hmm. ε, την επόμενη μέρα να ετοιμαζόμαστε για να πάμε να οργανώσουμε την κυρία τη μητέρα μου, έτσι που είναι η μάνα. Δεν είναι. Με <κυκλή> δηλαδή, συγχωρείτε. Όποιο και άνθρωπο να φεύγει από τη ζωή σου, σίγουρα είναι δύσκολο. Απλά η μάνα. Ε, είναι ένα κομμάτι που εγώ δεν χρειάζεται να πω πολλά πάνω σε αυτό. Και όταν έχει και πολύ καλή σχέση με τη μάνα, ήταν. Ε, όταν είχα χάσει τον πατέρα μου, ήταν πριν 25 χρόνια περίπου. Mm -hmm. Οπότε. είχε μείνει μόνο η μάνα από τους δύο γονείς. Πολύ παλιά, πριν ακόμα η μάνα έχει τα προβλήματα για στα σοβαρά κτλ. Σε μια συζήτηση που είχα κάνει με έναν άνθρωπο και μου είχε πει κάτι, μου είχε μείνει. Μου είχε πει ότι έχει χάσει τον πατέρα σου. Ναι. Και μου λέει, Να είναι καλά η γυναίκα, αλλά αν κάποια στιγμή χάσει τη μάνα σου, από τη μάνα ορφανεύει. Mm -hmm. Εδώ καταλαβαίνω ακριβώ τι είχε να, να μου πει τότε. Γιατί ένα παιδί κατά τη γνώμη μου χρειάζεται και του δύο γονεί. Και κατά τη γνώμη πολλών πιστεύω. Αλλά είναι άλλο ο, ε, ο ρόλο του πατέρα, άλλο τη μάνα. Και άλλο ο ρόλο του πατέρα και τη μάνα απέναντι στα αγόρια. Mm -hmm. Οπότε εμεί ήμασταν και πολύ δεμένοι με τη μάνα. Ε, πλέον όταν συνέβη και μετά. Ε, θα σου το πω με λίγα λόγια. Κατά κάποιο τρόπο σοβάρεψαν κι άλλο τα πράγματα από εκεί και πέρα. Είναι σαν να λες ότι τέλος από εδώ και πέρα, ακόμα και αυτή η συμβουλή μια μάνα mm -hmm. ή κάτι το οποίο σου δίνει σαν μάνα δεν θα υπάρχει. Τελειώσαν τα ψέματα. Οπότε από εδώ και πέρα, κατά κάποιο τρόπο, ίσω αλλάζει και σου δίνει τη σκητάλη σε όποια φάση και να φύγει ένα γονέα. Μια και ταυτόχρονα εμεί έχουμε και αναμένουμε το, το παιδάκι να, να, να λάβει τη σκητάλη εσύ αυτού του ρόλου με ό,τι πρόλαβε από του γονεί σου να το μεταλαμπαδεύσει στο παιδάκι που έρχεται. Ναι. Θα σε πάω σε πιο, πιο ευχάριστα πράγματα. Πάμε και σε. Σε πολύ. Mm. Ε, ε, Λοιπόν, έφτασε η στιγμή για να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Α, παίξουμε παιχνιδάκι. <ένα> Αφού είμαστε στην Κύπρο, θα σου πω μερικέ ε, λέξει τη κυπριακή διαλέκτου. <παίξε> μ' αρέσουν αυτά. Και θέλω να μου πει τι νομίζει ότι είναι. Καταρχά, δεν ξέρω τι θα μου πει. Ούτε εγώ ξέρω τι θα πω. <laughs> είναι πολλαπλών επιλογών ή είναι Κοίταξε. έχω, ό,τι κρίνω Έχω πολλά μπροστά μου εδώ τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το απίδι. Είναι. Το έχω ακούσει. Είναι. λαχανικό είναι. είναι. Είσαι κοντά, είσαι κοντά. ναι, το έχω, ακούσει αυτό. Είναι. Δηλαδή... Χόρτο. χορταρικό εννοώ. Όχι. όχι, είναι φρούτο. φρούτο. Κοντά. λοιπόν, λοιπόν ένα, είναι, το, το είμεις, είναι ναι. το αχλάδι, είναι το Με αχλάδι. Μου το δίνεις, μου το δίνεις αυτό. Εντάξει, αλλά... okay, τέλο πάντων, στο δίνω. <laughs> στο δίνω για το σαρτά μου. <laughs> δίκαιο, δίκαιο. <laughs> λοιπόν, θα πάω στο αξίπα. Για το. Αξίπα. Αξίπα. Ναι. Έκφραση είναι λογικά. Αξαφνά. Στο δίνω και αυτό είναι, σημαίνει ξαφνικά. ναι, ναι αλλά, όμως είσαι καλό, δηλαδή τι θα γίνει. Αγκρίζουμε. Α. Αγκρίζουμε. Αγκρίζουμε. Περιπέζει τώρα. Όχι, όχι. Η λέξη είναι... Περιπέζουμε. Όχι, εσύ περιπέζω. Τι σημαίνει αγκρίζουμε. Θυμώνω. Έλα, πες την αλήθεια. Κούκλαρες πριν να τη στείλανες. Όχι, αλήθεια, ξέρεις πώς μου βγήκε αυτό τώρα, από το angry. Οπότε, επειδή λόγω της... των κοινών στοιχείων που έχετε με την αγγλική, το παίξα. Εντάξει. Όλα μέσα που λένε. Λοιπόν, θα πάω σε άλλο δυο-τρία γρήγορα. Βλαντζίν. Τι μπορεί να είναι. Βλαντζίν. Βλαντζή, γελάς και γιατί γελάς <laughs> Έχει Σκέφτομαι, έλεξε. όχι, σκέφτομαι <laughs> διάφορες πιθανές απαντήσεις Βλαντζίν Βλακία Όχι Το σηκώτη για πού να ξέρω εγώ <laughs> Γελάει <laughs> Το το βλαντζίν είναι το σηκώτη <laughs> Ναι, και επίσης και επίσης μπορείς να το χρησιμοποιήσεις το... Εκάψεις το βλαντζί μου που το λαλούμε ναι, έγραψε το βλαντζίν. Σήμερα να μάθαμε κάτι. Μπορεί να μπει στη Δήμητρα, έγραψε το βλαντζίν. Δεν πάει, να ποτέ. Ποτέ όμω. Λοιπόν. Ωραία. Ωραία, να το ευχαριστώ διάλειμμα. Θα ε, ρωτήσω... τέλος, αυτό ήταν. Θα, 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 θα επιστρέψω ξανά σε <άρεσε>, εσά. Σ' άρεσε. <annotation> ναι, νόμιζα ότι είχαμε κι άλλου, αλλά δεν Εντάξει, είπε μου ότι είναι ο Βούκο. Βέβαια, αν θα σου πω και τι λέξει που θα πει μετά. Δεν τι να όπου... πω. Τι να πω. <laughs> ε, στην, στην Κρήτη το είναι. Λένε. Ε, δεν θα το πω. Θα την να με βρει. Όχι, όχι Γρόθος. Ε, ε, είναι Γρόθος, λένε στην Κρήτη. Ξέρουν οι Κρήτικοι. Ε, τι είναι. Ε, είναι κάποιο ο οποίο λέει. Ε, ε, είναι. Δεν είναι καλό παιδί. Έχει πίσω μήνυμα. Δεν μπορώ να το πω. Δεν ναι, μου το έχουν πει και αυτό. Άμα μου το πει, θα σου πω, ναι. Ο <laughs> Ιαπάρο. Άλλο είναι <από> αυτό. Απάρο, <laughs> απάρο. Δεν ξέρω, απάρο. Δεν ξέρω. Ο Ιαπάρο είναι το αλόγο. Και επίση χρησιμοποιείται και, και τύπου... είμαι... για να αμφισβητήσει κάτι. Δηλαδή θα σε ρωτήσω, θα έρθει να κάνουμε podcast να μου πει ο Ιαπάρο. The third. Να μπούμε ο Λαρίστερο. Δεν, όχι, okay. έχω να μάθω πράγματα ακόμα. <laughs> Απάρο. Ο Βούκο τι είναι, ε, Η Οκ. Okay. <laughs> τα σημεία πρέπει να τα τώρα αυτά. Ε, <laughs> <laughs> <Κιλά. laughs> Στη σχέση σου με τη Δήμητρα, πού θεωρεί ότι. Ποια θεωρεί εσύ ότι είναι τα δικά σου ε, καλά στοιχεία και κακά στοιχεία. Μεγάλο βούκο να λέει. Μεγάλο λαμμέντης. Να την ξανακάνουμε την ερώτηση. Ποια είναι τα καλά μου στοιχεία σε σχέση με τη Δήμητρα, αυτό μου Ναι. Που νομίζεις εσύ. Μπορεί να μην πει εκείνη όμως τα ίδια. Τα καλά μου στοιχεία. Τι να πω τα καλά μου στοιχεία. Να πω ότι έχω υπομόνη. Ναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό μου, θα έλεγα. Στα κακά σου στοιχεία. Έχω υπομονή. <laughs> <laughs> και τα κακά μου στοιχεία. <laughs> νομίζω, νομίζω ότι γενικά στις σχέσεις ε, απαιτείται υπομονή και... Ε, θεωρώ μεγάλη αξία για την υπομονή, γενικότερα. Mm. Να είναι δύσκολο, δεν είναι πάντα εύκολο. Όχι σίγουρα. Ε, εντάξει, έχω μιλάζεται... Αλλά νομίζω η υπομονή είναι καθαρά προσωπική κουβέντα, δηλαδή... Είναι εσωτερική κουβέντα. Το να μην βιάζεσαι να απαντήσει ή το να περιμένει στον χρόνο να ρημάσουν κάποια πράγματα έτσι ώστε να δράσει. Είναι, είναι μια δουλειά που κάνω καθημερινά με, με μένα. Αυτό θα σε ρωτούσα. Το χτί, τη χτίζει την υπομονή, πιστεύει ή. 100% τι Τη χτίζει και τη βελτιώνει μέσα από την αυτοκριτική που κάνει σε σχέση με κάποια πράγματα που έπραξε. Αν τα βάλει απέναντι αντικειμενικά τα πράγματα που έχει κάνει και δεις ότι εκεί ίσω θα έπρεπε να περιμένεις λίγο ή έπρεπε να μην απαντήσει αμέσω. Ε, σίγουρα βελτιώνει. Ε, θα κάνει ερμηνεία, ρε, αυτό να γραφτώ, γιατί δεν το έχω πάρα πολύ. Ε, έχω πάψει από πολύ παλιά να έχω τι ίδιε απαιτήσει από του ανθρώπου. Οπότε είναι σαν να λε ότι περιμένω τα πάντα από τον άνθρωπο. Οπότε όταν είσαι προετοιμασμένος να ακούς ή να δεις άσχημα πράγματα και πολύ άσχημα πράγματα, όταν συμβαίνει κάτι πιο καλό, σε βοηθάει και πέφτει στα μαλακά κατά κάποιο τρόπο. Οι, οι άνθρωποι, καθημερινά, τη ζωή μου να πω έτσι, να μην πω γενικά, ε, δεν έχουν υπομονή. Δεν έχουν, ναι. ειδικά όταν ζουν σε πόλη, ε, είναι και οι ρυθμοί της πόλης τέτοιοι που ε, είτε βιάζεσαι... Ή αυτό που φαίνεται δεν είναι πάντα το ίδιο ή μπορεί να σε εκνευρίσει μια κατάσταση. Η υπομονή είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα, πολύ μεγάλη έννοια, καθώ επίση και η προσπάθεια που κάνει είτε στα επαγγελματικά, είτε στα προσωπικά, είτε στι φιλικέ συναστροφέ κτλ. Χρειάζεται στο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων ενώ επίση υπομονή. Δεν είναι, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει πάντα από τη μια μέρα ή από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρα, χτίζει την υπομονή ω ε, χαρακτηριστικό δικό σου, ε, το οποίο είναι άμεσα συναρτώμενο με το τι συμβαίνει γύρω σου. Γιατί ε, δεν μοιάζουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Έχουν όλοι το χαρακτήρα του, έχουν τι υποχρεώσει του, έχουν τον τρόπο σκέψη του. Όταν λοιπόν πάβει να περιμένει αυτό που έχει εσύ ω ε, θέλω από τον άλλον, αυτομάτω είσαι δικαίω, νομίζω, γιατί ε, ε, κάτι που σου αρέσει μπορεί να μην αρέσει τον άλλον, ή μπορεί να μην θέλει να πράξει όπω εσύ. Ναι. Απλά εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι <coughs> η υπομονή, ρε παιδί μου, πού ξέρω εγώ, ας πούμε, πόσο πρέπει να κάνω υπομονή και αν στο τέλος της ημέρας ε, ε, δεν γίνομαι περισσότερο ανεκτικός από όσο ε, πρέπει. Εν τέλει. Ε, εξαρτάται για ποια περίπτωση μιλάμε πάνω αλλά... Ε, το, το να περιμένεις κάτι δίνεις δικαίωμα να δράσει ο άλλος σίγουρα δεν αφήνεις εντελώς τη μοίρα του κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ένα πράγμα μιλάμε για ε, λίγο πιο γενικά τώρα γιατί πρέπει να υπάρχει τη δραστικότητα και να δώσει να καταλάβει και ο άλλος τι θέλεις εσύ ναι. αλλά μέσα από το είτε διάλογο είτε με την επικοινωνία την όποια απαιτείται για να πας παρακάτω, δείχνεις ότι σέβεσαι και τον άλλον mm -hmm. Ε, είναι κάτι το οποίο όταν θα δεις ότι δεν καταλαβαίνει αυτό το μήνυμα το οποίο θα σου το περάσεις, θα αναγκαστείς να πράξεις. Ναι. Δηλαδή να μην πράξεις ε, με τέτοιο τρόπο που είτε πεις είτε κάνεις κάτι που δεν αλλάζει. Ναι. Η υπομονή ε, περιέχει αυτή την, ε, την απέτηση. Θα σε πάω λίγο στο Survivor και θα σε mm. ρωτήσω, θέλω να σε ρωτήσω την περίοδο εκείνη ήσουν α, ο μεγάλος <κοκοκλώ> νικητής, ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί. Θέλω να σε ρωτήσω την πιο περίεργη πρόταση που θυμάσαι, δεν ξέρω, που δέχτηκες μετά το παιχνίδι. Ωραία. Εντάξει, είναι πολλέ, δεν είναι μία. <laughs> ναι, ε, την πιο περίεργη θέλω, γιατί φαντάζομαι πρέπει να ήταν πολλά τα μάτια σου. Από πού να το πιάσω τώρα. Ε, από εκεί που το σκέφτηκε, το είδα στο μάτι. Έχω κάποιες έτσι περιπτώσει που μου ήρθαν. Ε, θα πω μία. Θα πω ότι με έχει πάρει η μάνα μου καλή τη ώρα και που είναι τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει ότι έχει. Κοίτα, η μάνα μου στη Σκιάθα δεχόταν γενικά κόσμο. Mm -hmm. Όχι μέσα στο σπίτι. Ε, ήταν μια περίοδος που όσοι θέλανε ας πούμε, να ανταμώσουμε, πηγαίναν στο σπίτι του Ντάνου που λέγανε στη Σκιάθα και ε, κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο. Ήταν μια Κύπρια κοπέλα με τη μαμά τη. <laughs> στη Σκιάθο, Και ήθελε μέσω τη μητέρα μου να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Ε, αυτό το βρίσκω πολύ περίεργο. Δηλαδή το να πα τη μάνα μου στο σπίτι, να την πάρει από το κινητό τη να μιλήσουμε, γιατί δεν μπορεί να με βρει, λοιπόν, κτλ. Το θεωρώ πάρα πολύ περίεργο. Ναι. <laughs> <laughs> Να μην πω. Υπήρχαν και χειρότερα πράγματα. Α μην πούμε τώρα. Σε Α, γιατί όχι. <laughs> ε, επαγγελματικά είσαι στη γη τη Ελιά. Ε, έτσι, πώ σου φαίνεται και η γη τη Ελιά και η υποκριτική σε έναν <coughs> ευρύτερο πλαίσιο. Η γη τη Ελιά ε, ε, είναι μια παραγωγό εταιρεία που κάνει τη γη τη Ελιά που έχουμε ξανασυνεργαστεί στο Θατουάζ. Ναι. Και ο Αντρέας και ο Κούλης και η Βάνα και τα περισσότερα παιδιά από το σετ είναι πάλι mm -hmm. ε, Είμαι χαρούμενος γιατί ήρθα στη δεύτερη και τρίτη σεζόν της σειράς αυτής και αποτελώ ένα μέρος της που ε, είναι ένα μέρος μιας σειράς που αγκαλιάζει ο κόσμος καθημερινά. Mm -hmm. Και για μας είναι πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά. Ε, από εκεί και πέρα <coughs> το κομμάτι τη υποκριτική είναι μια... Επιλογή δική μου πριν έξι πλέον χρόνια. Ε, μία επιλογή που με βρίσκει πάρα πολύ προσυλλωμένα και ε, συνειδητοποιημένος προς αυτή. Και μία συνεχής προσπάθεια. Ε, σίγουρα δεν εξαρτάται όλα από εμάς, δεν εξαρτάται από μένα και την παραγωγή μόνο. Είναι κάτι που εξαρτάται από τον κόσμο κυρίως και το πώς ε, του αρέσει ή δεν του αρέσει όλο αυτό. Είμαι χαρούμενος για την επιλογή, ναι. γιατί πάνε τώρα τόσα χρόνια που πηγαίνω, και στην Κύπρο, έχω πλέον καλούς δεσμούς στην Κύπρο. Και... Μια βατήρια, και... ήρες; Όχι ακόμα, <laughs> αλλά είμαστε κοντά νομίζω <laughs> και χαίρομαι που γίνεται και δημιουργικά ε, στη συνέχεια μιας προσπάθεια που έχει να κάνει με μια επιλογή πριν 6 χρόνια. Ε, η επιλογή πριν 6 χρόνια <κοί> η καλλιτεχνική θλέβα φύση, δεν ξέρω πως να το πω ε, ήταν κάτι που το σκεφτόσουν από, από πριν ή ήταν ενώ θέλω να πω ρε παιδί μου πως πώς, πώς το αποφασίζεις είναι κάτι που προέκυψε στην πορεία ε, οπωσδήποτε προέκυψε στην πορεία και εξαιτίας ε, ήταν μία από τις ευκαιρίες να το πω έτσι οι οποίε μου δημιουργήθηκαν εξαιτία τη δημοσιότητα που είχε πάρει όλο αυτό το τότε περίοδο. Ναι. Ε, πιστεύω ότι δεν θα με βρίσκαν στη σκιάθο να μου πούν έλα στο τατουάζ ναι. στην προηγούμενη μου ζωή. Σίγουρα ε, έπαιξε ρόλο όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμω ε, το να επιλέξω τότε για μένα να ασχοληθώ με αυτό το κλάδο. Αποτελούσε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο γιατί ήταν κάτι το οποίο εγώ γνώριζα πολύ συγκεκριμένα. Σε αυτό γνώριζα πολύ συγκεκριμένα πράγματα πάνω και που σε καμία περίπτωση δεν είχα στο μυαλό μου ότι επειδή υπάρχει όποια δημοσιότητα και ευκαιρία εξαιτία αυτή, ότι ξέρει, μπαίνει σε ένα σετ, ε, παίρνει σε ένα ρόλο που σου τον δίνουν και τελείωσε κιόλα. Ναι. Όποιος Όποιο το πιστεύει αυτό είναι εκτό πραγματικότητα. Ε, δουλέψαμε από την πρώτη στιγμή, συζητήσαμε από την πρώτη στιγμή όσον αφορά το ρόλο. Και δουλεύαμε καθημερινά ω προ το ρόλο και ω προ τα κενά που ήταν βέβαιο ότι είχα. Ώστε να μπορέσω να σταθώ σε αυτό το εγχείρημα και την ομάδα με τι παρουσίε ηθοποιών που εγώ του γνώριζα ναι. από την τηλεόραση. Δηλαδή ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσά του και να πρέπει να έχω πάντα την ευθύνη να προσθέσω σε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, νομίζω. νομίζω Πώ ξυ... σε, σε δέχτηκα, φαντάζομαι. Πολύ καλά. Ναι, με είχαν δεχτεί καλά. Με είχαν ε... δεχτεί καλά, αλλά ε, το να σε δεχθούν την πρώτη εβδομάδα καλά και τη δεύτερη εβδομάδα καλά δεν αποτελεί δεδομένο να σε δεχτούν 1,5 χρόνο καλά. Ναι. Επειδή είσαι γνωστό χύψη και τα λοιπά. Mm -hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται πάρα πολύ και από σένα και ω προ τον τρόπο που συνεργάζεσαι και ω προ το αποτέλεσμα τη προσπάθεια που έκανα και στην ένωση αυτής της προσπάθειας με την ομα υπόλοιπη ομάδα των ηθοποιών και του ΣΕΤ γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια και το αποτέλεσμα τους αφορά όλους mm. το ίδιο κατά τη γνώμη μου mm. ε και που δεν ήταν κάτι εύκολο γιατί εγώ ήμουν εντελώ εκτό αυτού του κλάδου. Ε δεν πήγα όμως ποτέ να τονίσω και αυτό ε με ψηλά το κεφάλι ότι ως όποιος αναγνώρισουμε ως άνθρωπος εξαιτία μιας ε, τηλεοπτικής επιτυχίας ε, μπορείς να σταθείς ανάμεσα και να πεις ότι οκ ε, ε, okay, αυτό ήταν ε, είναι 6 χρόνια τώρα ε, πάνω σε αυτό το κομμάτι <coughs> που λες ε, είμαι πολύ ε, και περίεργος και θα ήθελα να μου πεις πως πώς, πώς αντιμετωπίζεις την τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα γιατί τότε ε, 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 ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βάθμο δηλαδή νομίζω κάτι αντίστοιχο Σίγουρα μετά δεν έχει ξανασυμβεί ε, και σε θέμα αναγνωρισιμότητας και σε δημοφιλίας. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο το γεγονός ότι σε ήξερε ο κόσμος, σε αγαπούσε και σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Ο... Πώς το διαχειρίζεσαι εσύ. Εντάξει είναι χαρά να υπάρχει ε, μία θετική προδιάθεση με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, βλέποντάς τους ε, κατάλαβα γρήγορα το πόσο το μέγεθος αυτής της κατάστασης και το μέγεθος της ευθύνης παράλληλα, γιατί το να πιστεύει κάποιος καλά πράγματα για σένα και να έχει μια ε, μια αγκαλιά να σου δώσει. Με, Πάρ το χθε αυτό, είτε με τα λόγια του, είτε με την πραγματική αγκαλιά, είτε το να θέλει να επιδιώκει να σε συναντήσει, είναι ευθύνη, είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο εύκολο πάντα να υποστηρίξει, γιατί δεν, δεν κάνεις μόνο αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν και υποχρέωσή μου, γιατί η τηλεοπτική επιτυχία τότε ε, εξαρτήθηκε πολύ από τον κόσμο και δεν μπορούσα βγαίνοντα να ξέρω πόσο ε, αυτό το οποίο είχε συμβεί με μένα τότε. Μέσα σε αυτή την τηλεοπτική επιτυχία, ε, τη διάρκεια που διεξαγόταν, πόσο έχει παίξει ρόλο στον κάθε άνθρωπο που συναντάω. Δηλαδή, τι ναι. σήμαινε για αυτό, γιατί για σένα μπορεί να σήμαινε κάτι, ας πούμε, μια κλίμακα 2, για κάποιον άλλο ήταν στη κλίμακα 8. Ε, Όπω και να έχει και οι δύο κλίμακε, ε, και τα δύο σημεία ε, σημασία τέλο πάντων ε, για τον κάθε άνθρωπο που συναντούσα, για μένα αποτελούσε ευθύνη και υποχρέωση ε, απέναντι σε έναν άνθρωπο. Είτε να του πει Αγιά, είτε να κάνει κάτι το οποίο θα τον φέρει να, να, να χαρεί με την οικογένειά του και τα παιδιά του που ήταν εκεί. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και η προσπάθειά μου, η πιο ε, επίσημη, να το πω έτσι, ε, με τα κακοποιημένα παιδιά και την mm -hmm. ε, ε, ομάδα την οποία αποφασίσαμε πριν περίπου τέσσερα χρόνια να δημιουργήσουμε το φυλακάγγελο. Βλέποντα τι σχέσει που είχα από πριν και μετά με τα παιδιά. Ναι. Ε το αντιμετωπίσει έτσι και το χειριστεί και έτσι, γιατί είσαι αυτό ο άνθρωπο. Ενώ ε, φαντάζομαι είναι χαρακτήρε, ο καθένα το, το, αντιμετωπίζει και το διαχειρίζεται διαφορετικά, γιατί επαναλαμβάνω ότι ε, ήταν, ήταν, πάρα πολύ έντονο. Ε, Ξέρεις τι, <κυρίζει> εγώ δεν ε, ανακάλυψα την Πενικιλίνη Καλά, εντάξει. Έτσι, ναι. εγώ συμμετείχα σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε να κάνει με κάποια πράγματα, αλλά. Ε, ναι, με εναγωνιστικά, αλλά. Κάποιε στιγμέ υπερασπίστηκα τι αξίε μου. Μάλλον αφού υπήρχε τέτοια ταύτιση βγαίνοντα. Βλέποντα ότι υπήρχε τέτοια ταύτιση με τον κόσμο κτλ. Μάλλον είναι πολύ περισσότεροι οι Ντάνοι από ότι εγώ. Έτσι, και mm -hmm. Εκεί έξω που έχουν ενδεχομένω κοινά στοιχεία, κοινέ αξίε. Και κάπου ε, έτσι αισθάνθηκα και εγώ ωραία ε, οπωσδήποτε ο κόσμο δεν αποτελείται μόνο από δάνους αλλά ε, είμαι και εγώ χαρούμενο που βλέπω ότι κάποιοι άνθρωποι ασπάζονται αξίε εξίσου με τον ίδιο τρόπο εννοώ. Οι οποίε για μένα ήταν καθημερινότητά μου και θα γινόταν σε οποιαδήποτε συνθήκη. Ναι. Ε, εξ... Λοιπόν. Έφτασε η ώρα για το επόμενο. Για το επόμενο. Πολύ γελάκια μου, κάτι. Να <laughs> 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 δω τι ετοιμάζει πάλι. Λοιπόν, για το επόμενο challenge μα. Θα σου φέρω το κινητό σου. Θα το φέρω μάλλον πρώτα και θα σου πω μετά. Για φέρω το κινητό μου και να δω. Ναι, μην ξεχάσω το φορτιστή μετά, αλλά δεν πειράζει. <laughs> λοιπόν. Γράφουμε? Μα μας για και τηλέφωνο. Αν θες να πάρει πίσω τη Δήμητρα νον κάμερα για να τη βάλεις loudspeaker, μπορούμε. Κάνω πλάκα, μη με κοιτάς με αυτόν τον ύφος. <laughs> <laughs> Έχαμε και να αναπάντητες, για πες. <laughs> <laughs> να τις πάρω τώρα. <laughs> Έχουμε χρόνο. <laughs> θα σου δώσω κάποιες Κυπριακές λέξεις. Θέλω να του πεις μια ιστορία που θα πλάσεις εσύ. Αλλά θέλω να χρησιμοποιήσεις τις κυπριακές λέξεις. Με παίρνει ο δικηγόρος μου. Τι θα πω, θα το πω του δικηγόρου μου. <laughs> πρέπει να τα πω σε κυπραίο, σε κυπραίο πρέπει να τα πω. Ε. Α, α θες να τα πεις του δικηγόρο να τα πεις. Μα το κλείσαι. Πάρ' τον πίσω. <laughs> είναι ο κουμπάρος σου. Είναι ο κουμπάρος μου, αλλά αυτός τώρα θα είναι... Που θα είναι... Κάτσε να δω. <laughs> εδώ πού είσαι ρε κομπάρε. Έλα ρε. Έλα ρε αθιάσε Είμαστε, ρε κομπάρε. Πού είσαι βρε. Τι γίνεται ε. Κοιμάστε. Ποινα γυμνή. Εσύ. Ε, Πάω να φάω κανένα βούκο. Ε, εδώ στην Κύπρο είμαι στη Λεμεσό. Πάω να κανένα βούκο και να να πιώ κα βρόκο μπύρα. να φας βούκο. Βούκο μωρέ, βούκο. Ε, εδώ στην... Το, το... 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 το κλείζω για αυτό. <laughs> Έλα, έπεσε η γραμμή. Όχι, δεν έπεσε. Σου λέω, περίμενε, με έπαιρνε η Άννα. Ήθελα να δω τι ήθελε. Τέλος πάντων, ας την Άννα... Ε, Πάνα να βάλω στο στόμα με ένα βρόκο μπύρα. Ένα βρόκομπιρά στο στόμα μου, λέω. Ρε, Σίτη, τι μου λες, δεν ήθελα να καταλαβαίνω. Τι είναι το βρόκομπιρά; μπύρας. Πάμε για φαγητό, ρε, τώρα. Ακούς, α, πάμε για φαγητό α, και... Πά... Πάμε εδώ στη Λεμεσό, τώρα. Είμαστε για αύριο που έχουμε τη, την εκδήλωση, καταλαβες. Όχι, τι είναι η εκδήλωση. Α, είσαι άπαρος, τελείωσες, εσύ, δηλαδή. Και κουτσός, μαζί. Κουτσός, κουτσός άπαρος ποια εκδήλωση έχει αύριο με τρελάνη. για αύριο, μωρέ. Γιώργο, δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου. Είσαι μεθυσμένος, αγόρι μου. Α, καλά, εντάξει. Είμαι μεθυσμένος. Σ' αφήνω να σε πάρω μετά. Δεν του το πες καν κιόλας. Νομίζω ότι... Συστεύθηκε με επιτυχία το... Το challenge. Μεθυσμένος. Γιώργο μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης και για τον φύλλα κανάγκελο. Mm -hmm. ποιε είναι οι δράσεις κτλ. τα ε, όπως είπαμε και πριν, είμαστε τώρα στην πέμπτη χρονιά από τη δημιουργία του ε, και κάνουμε δράσεις που έχουν να κάνουν με χώρους μέσα στα δικαστικά μέγαρα ε, ένα μεγάλο κέντρο, μεγάλο αστικό κέντρο που στους χώρους που δημιουργούμε είναι, ε, είναι τέτοιοι κατάλληλα διαμορφωμένοι για τα παιδιά, έτσι ώστε η εξέτασή του να γίνονται από του δικαστέ σε αυτού του χώρου. Ε, μέσα από δράσεις που κάνουμε συγκεντρώνουμε τα χρήματα και δημιουργούμε ένα, ένα πόλι, ένα τέτοιο χώρο όπου πλέον ανήκει στο δικαστικό μεγάλο, δεν είναι δικός μας. Και εκεί οι αρμόδιοι φορείς εξετάζουν τα παιδιά. Ε, είμαι χαρούμενος γιατί πέρα από τη φιλία με τον Λουκάτο Φρουλά που έχουμε και τους φορείς εδώ που απαρτίζουν, που πλαισιώνουν την προσπάθειά μας για τους μικρούς κάθε χρόνο, Έχουμε, στο, έχουμε συζητήσει και έχουμε αποφασίσει φέτος, μια και πέρασε ο κορονοϊός και μα δίνεται πλέον η ευκαιρία να κάνουμε κάποιο event, που θα μπορέσουμε να κάνουμε αρχή και πράξη το έργο μας και στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Λουκά και άλλους φορείς, να καλέσουμε τον κόσμο τότε και να βρίσκεται στο πλευρό μας γιατί... Η κακοποίηση σε όποια ηλικία και να γίνεται είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και παντού. Mm -hmm. ε, οπότε όταν θα είμαστε έτοιμοι θα επικοινωνήσουμε το πού και το πώς θα γίνει ε, η εκδήλωσή μας και μέσα από αυτά τα έσοδα να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα, να κάνουμε ένα έργο για τα παιδιά και, στη, και στην Κύπρο. Περιμένουμε. Ας, το πρόβλημα είναι μεγάλο αλλά νομίζω ότι ε, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε θα είναι σύμμαχος στα παιδιά αυτά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ τι που ήσουν... Είναι. Εδώ, μάθαμε και άλλα κυπριακά... Ε, τι, τι να τελείωσε κάνουμε. Ε, τελείωσε και όλο το, το podcast. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ε, τελείωσε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Αν μα άρεσε να έρθει ξανά. Εγώ να σα ευχαριστήσω που είμαι κοντά σα σήμερα και να μα δοθεί ευκαιρία με το νέο έτο να, να, ξανασυναντηθούμε. Ε, να έχει Εύχομαι ο κόσμος υγεία για αυτή τη χρονιά που έρχεται, να είναι με τους αγαπημένους τους ανθρώπους και να είναι κάθε πρόβλημα μακριά από αυτόν. Εύχομαι ό,τι αγαπάει ο καθένας να είναι στο πλευρό του, να, να το κάνει αυτός πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Winter is Back. Ε, για να δείτε και τα επόμενα επεισόδια, κάντε like και subscribe στο κανάλι της Showbiz στο YouTube.